αν χορεύεις, είπε ο Κωνσταντίνος Καβάφης, γράφεις στη γη αυτό που θέλει να πει η ψυχή σου. Πόσο μεγάλη αλήθεια. Στο χορό μπορείς να αποδώσεις όλα τα συναισθήματα που μπορεί να βιώνεις. Και ο χορός μας κάνει καλό. Μας κάνει καλό στην ψυχή και στο σώμα. Έτσι θα περάσουμε στο πρώτο χορευτικό συγκρότημα, στη Στερεά Ελλάδα, στην Άφπακτο. Στη Στερεά Ελλάδα, το χορευτικό σχήματα είναι περιορισμένα λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και των κοινωνικών πολιτιστικών δομών. Κυριαρχούν οι ρυθμοί του Σιρτού και το Τσάμικο. Παλιά Ιτιά, πέντε παιδιά μαλώνανε, Βάλτους και Αγκάθια. Στην περιοχή της Ναυπάκτου, στον κύκλο του χορού αποτυπωνόταν η αυστηρά δομή της πατριαρχικής οικογένειας. Οι άντρες έμπαιναν μπροστά και οι γυναίκες ακολουθούσαν. Η ηλικία και η κοινωνική θέση προσδιορίζαν τη σειρά. Οι χοροί Λάμπρο με κίνηση μέσα έξω και Παπαδοπούλα αποτελούν δείγματα τοπικής απόδοσης κλασικών ελληνικών χωρών. Σε περίπτωση που ήθελαν να τιμήσουν τις γυναίκες, τις έβαζαν μπροστά για να χορέψουν το τζάμικο, όπως την Όβενα, χορό της ορεινής ναυπακτίας. Άλλες φορές δημιουργούνταν δύο ομόκεντροι κύκλοι με τις γυναίκες στον εσωτερικό κύκλο. Και συχνά λόγω της έλλειψης οργάνων, οι χορευτές τραγουδούσαν αντιφωνικά, πρώτα οι άντρες και μετά οι γυναίκες. Ιδιαίτερη χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούσε ο διπλός χορός που συνοδεύει το έθιμο γαϊτανάκι, με το οποίο κορυφωνόταν οι εκδηλώσεις του Πάσχα. Ο διπλός χορός και τα καγγελίσματα των δύο ομότητων κύκλων συμβόλιζαν το πέρασμα από τη χειμώνα στην άνοιξη, την αναγέννηση και την ευγωνία. Ας κάνουμε λίγο φασαρία να υποδεχτούμε το πρώτο συγκρότημα. Yeah.